Έχουμε στήριξη από πολύ κόσμο. Και υπάρχουν και πιο μεγάλα σχέδια από μια απλή κατηγορία. Όνειρα έχουν προσφύγει και πάνε και σε υγιής βάση. Με αθλητικά κέντρα, με καλό ποδόσφαιρο, όλα αυτά. Μια ιδιαίτερη μέρα, τόσο για τον ίδιο, όσο βέβαια και για τους παίκτες. Δεν έχουν κάνει κάτι, αλλά θα κάνουμε. Τα παιδιά θα κάνουν. Ο πρώτο στόχο που πατώσαμε πήγαμε ήταν να ξανανοίγουμε. Τώρα δεν τα καταφέραμε, είπαμε θα σβήσουμε το δεύτερο χρόνο. Τα καταφέραμε σε προπόρτη πιστεύω. Αυτό βέβαια ήταν μια συλλογική προσπάθεια όλων των παιδιών από την αρχή και όλων των προπονητών που ήταν. Και ήμασταν από τα πρώτα παιχνίδια μας σοβαροί μέχρι και το τελευταίο, γι' αυτό καθαρίσαμε και τόσο νωρίς τη χρονιά και το πήραμε το πρωτάθλημα. Εύκολο. Έδειξε εύκολο, δεν ήταν όμως. Όπως είπα, ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια όλων των παιδιών, ήμασταν συγκεντρωμένοι, γι' αυτό το βγάζαμε μέσα στο γήπεδο, πήραμε τα αποτελέσματα και έτσι καθαρίσαμε νωρίς. Τι άλλο να σου πω, ρε Σιτάκη, όλα καλά. Και μετά πάει να αφιερώνουμε τις οικογένειές μας. Μετά από αυτό, πρόεδρο, όλοι μαζί. Και μετά πάει στις οικογένειές μας, γιατί μας στηρίζουμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και να σας ευχαριστούμε. Πάμε πρωτάθλημα. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Να το κάνω, θες να το κάνω. Έλα, έλα. Είμαι ο Θοδωρή. Κάποιες φορές λένε ότι στη ζωή πρέπει να το κάνει το όνομα. Κάποια στιγμή όταν προσπαθείς το φέρνεις. Πέρυσι δεν τα καταφέρατε. Έτσι είναι πίστευτα τα παιχνίδια φυσικά. Φέτος ήταν η σειρά της επιστροφής. Άγγελε! Πώς το ζήσατε φέτος? Ήταν πιστεύω μια εμπειρία η οποία δεν ξεχνιέται την περσινή. Καλός ή κακός. Πληρώσαμε λίγο κάποιες αδράνειες, κάποια λάθη που γίνανε στην αρχή της χρονιάς. Αλλά αυτό που είπαμε όλοι που μείναμε από πέρυσι, γιατί βιώσαμε κάποια πράγματα πέρσι, γιατί σε αυτήν την ομάδα υπάρχει υγεία, υπάρχει οργάνωση, υπάρχει αγάπη προς αυτήν την ομάδα. Και αποφασίσαμε όλοι μας που κάτσαμε ότι θα μείνουμε σε αυτήν την ομάδα μέχρι την αρχή κατηγορία. Και βλέπουμε. Το καταφέραμε. Εγώ προσωπικά είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί ένα χρόνο ακριβώς πριν, πραγματικά ξυπνήσαμε με τη άλλη. Αυτό που έγινε, αλλά δικαιωθήκαμε. Τραυματίσαμε πρώτη αγωνιστική, αλλά μας έκανε δεν αυτό. Και δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα από όλες την κατηγορία φέτος. Θεωρώ δίκαια και τα συμπεριλαμβανιστές και ευελπιστώ να είμαστε από τις ομάδες που θα ανέβουν και να μείνουν εύκολα στην κατηγορία, γιατί το αξίζει αυτή η ομάδα. Δεν αξίζει τέτοια οργάνωση, τέτοιο πρόεδρο, τέτοια ομάδα γενικά να μην είναι σε μια κατηγορία. Και πού θα πιερώνω. Να πιερώνω σε όλο τον κόσμο που μας στήριξε φέτος. Στους συμπέρτες μου, στη διοίκηση, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, στον φροντιστή, σε όλους τους ανθρώπους που μας στήριξανε. Στην οικογένειά μου και γενικά θέλω να είμαστε πάντα αυτή η χρονιά μου αφήνει μόνο μικρές και καλές αναμνήσεις, αν εξαιρέσουμε τον τελικό του φέτος. Όλο το άλλο ήταν γιατί από την πρώτη αγωνιστική που τραυματίσαμε δεν πίστεψα ποτέ ότι θα χάσουμε.
ήμασταν δεμένοι, ήμασταν οικογένεια και φάνηκε λίγο στην αρχή μέχρι να δεθούμε γιατί ήμασταν καινούργια ομάδα με τα περισσότερα παιδιά που είχαμε φέτος. Αλλά δικαιώθηκα σε αυτό που πίστευα, ότι από την αρχή ήμουν σίγουρος ότι ανανεώνουμε και θα πάρουμε μπροστά. Ευχαριστώ. Όπως όλα τα παιδιά που θα σας πω, τι σημαίνει η φετινή χρονιά για τον Χρήστο Φράγκο? Είναι μια επιτυχία. Προσπαθήσαμε από πέρυσι. Ξεκινήσαμε, βάλαμε στόχο να πάρουμε το πρωτάθλημα. Το ξέρετε όλοι τι έγινε. Χάσαμε στο 95. Φέτος δικαιωθήκαμε. Πιστεύω ότι το δικαίωμα ήταν 100%. Προσπάθειες στη δουλειά που κάναμε ανταμυθήκαμε. Δουλέψαμε πολύ σκληρά. Και το αξίζουμε, πιστεύω. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τους προπονητές που ήταν και φύγανε. Για μένα με βοήθησαν πάρα πολύ εμένα, τον Χρήστο τον Βασιλείο, τον Γιώργο τον Πλαστό και και συνέχεια τον Γιώργο Λιζόνη. Βοήθησαν όλοι στο έργο που αναθέσαν από την αρχή. Στη συνέχεια τη διοίκηση, τους ανθρώπους, από το φροντιστή, τα παιδιά, συγχαρητήρια σε όλους. Όλοι βάλουν το χεράκι τους να κατακτήσουν το πράγμα. Λένε, όπως άλλος το γραφέρει εδώ, ότι η αρχή είναι το ίδιο πάντως. Φέτος δεν ξεκινήσατε καλά την πρώτη αγωνιστική στον Κέρδη. Όμως, συνέχισατε εντυπωσιακά. Σας προβλημάτισε η ώρα της πρεμιέρας? Πιστεύω όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Και πέρυσι ξεκινήσαμε πάλι με ήττα. Όχι, αν θυμάμαι με χ. Μας πείσμωσε, δουλέψαμε καλύτερα, σκληρότερα και πιστεύω μας βοήθησε αυτό. Να μην είμαστε χαλαροί, να το πάρουμε πιο σοβαρά και ανταμυφθήκαμε. Πιστεύω μας έκανε καλό. Η επόμενη μέρα για τον Χρήστο Φράγκο θα δείξει, δεν μπορώ να ξέρω τίποτα. Θα δείξει, δεν ξέρω. Θέλεις όμως η συνέχεια να είναι στη γάμη? Γιατί πάλεψες στα τοπικά για να φέρεις μαζί με τα υπόλοιπα τελευταία ομάδα στις εθνικές κατηγορίες. Θέλω να το πω, έχω εισπράξει μεγάλη αγάπη και από την διοίκηση και από τους ανθρώπους της Επισκοπής. Είχαμε κάτι μαγικό φέτος στο πολιτήριο, από τα παιδιά, είμαστε μια οικογένεια. Θα ήθελα να συνεχιστεί γι' αυτό και στη γάμη εθνική. Οι φιλοδοξίες μου και θα επιδιώξω να συνέχεια κάτσω την κάτσο που θέλω να κάτσω. Την ομάδα να είναι γάμα και πάνω. Ευχαριστούμε πολύ. Χρονιά το προσπαθήσαμε, το παλέψαμε, ήταν ο μοναδικός μας στόχος αυτός. Πρωταρχικός βασικά. Το πήραμε μεγάλη διαφορά, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Περνάμε στα σοβαρή σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος μέχρι το τελευταίο λεπτό. Να δώσω ένα μεγάλο συγχαρητήρια στα παιδιά που ήρθαν σήμερα εδώ, στους επίλεκτους. Αφήσαν τις δουλειές τους, ήρθαν να παίξουν την μπάλα, να μας θυμίσουν και εμάς. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ξαναφορέσει τις φανέλες Επισκοπής, ξέρουμε πώς είναι. Συγχαρητήρια στον κόσμο που ήρθε και μας στήριζε όλη αυτή τη χρονιά και σήμερα. Όλοι που ήταν μαζί μας, ευχαριστούμε. Αυτά. Γάμα εθνική. Βαθιά νερά. Εντάξει, τι να σου πω. Δουλειά και μόνο δουλειά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ακόμα. Νίκος Λουμπάκης αποδέχτηκε και φορ. Λοιπόν, ένα πρωτάθλημα το περιμένατε, καλός ή κακός. Για αυτό ξεκινήσατε, αλλά το πετύχατε. Ήταν κάτι το οποίο τώρα 9 μήνες επόμενες είχαμε έτσι, είχαμε δώσει ό,τι υπάρχει, ό,τι είχαμε στο σώμα μας, παντού στην αδρό μας, για να το πάρουμε. Το κατακτήσαμε, έχουμε δικαιωμένοι, χαρούμενοι, τίποτα. Είναι νομίζω ευλογία να είσαι πρωταθλητής και να πετυχαίνεις τους στόχους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πολλοί αναρωτιούνται τι κάνεις, θα κάνεις και εσύ το πρόβλημα. Εντάξει, είναι... θέλω πολύ και εγώ να μείνω, θέλει και ομάδα, θα κάνουμε συζητήσεις και θα βγούμε. Πού τα αφιερώνεις, ξέρουμε πού τα αφιερώνεις, αλλά... Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα αφιερώνω στον πατέρα μου, γιατί ήταν αυτό που μου ξαναπεί και στις δηλώσεις που έκανε, ήταν αυτός που μου έδωσε δύναμη, γιατί πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Το αφιερώνω σε αυτό, γιατί είμαι περήφανος έστω για αυτό που προσέφερα και ελπίζω να έχουμε υγεία να καταπτύξουμε ακόμα πιο. Έλα, Μίτσο, έλα. Μίτσο, Δημήτρη, έλα. Μην μου πεις πάλι, όχι. Έλα, Σούμπα. Έλα, Δράκη. Ρε σου Βασάκη. Λοιπόν, Δημήτρης Βασάκης, καταρχήν ξανά στην Επισκοπή. Πρωτάθλημα,
ξανά πρωτάθλημα, όπως πριν από 6 χρόνια. 5-6. Ναι. Και γάμα εθνική. Όπως πριν από 6 χρόνια. Το ίδιο, ναι. Τότε που ήταν 5 χρόνια. Εντάξει, από την πρώτη στιγμή αυτό και το φάσαμε, την πρώτη αγωνιστική, όλοι πιστεύαμε ότι θα πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή το λέγανε από τα βοηθήρα από την πρώτη μέρα που φάσαμε. Η ομάδα έχει πολλές συμμετέχειες, όλοι οι παίκτες έχουν εμπειρίες. Βέβαια η γάμα εθνική είναι τελείως διαφορετική κατηγορία. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα από τις ομάδες που ανεβαίνουν και δεν πάνε καλά από τα χρόνια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους προπονητές που περάσανε, γιατί βάλανε ο καθένας την οικία του Κώστα Μαράκη να γίνει αυτή η επιτυχία. Σε τεχνικό team, στους προπονητές, σε όλους, στη διοίκηση. Και θέλω να πω ότι η επόμενη χρονιά να είναι τόσο επιτυχημένη όσο και αυτή. Να είσαι καλά, σας ευχαριστούμε. Καλά. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι το πέραμε να φαίνεται εύκολο, ήταν έτσι. Απλά είχαμε τη μεγαλύτερη διάρκεια σε όλη τη χρονιά. Είμαστε σοβαροί, θα έρθουμε στο τέλος. Τέλος καλό, όλα καλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Κοιτάμε τώρα να το γιορτάσουμε. Ήρθε η μέρα, σήμερα είναι η μέρα σημερινή που περιμέναμε όλο το καιρό. Ήρθε, έγινε. Τώρα κοιτάμε την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα για μένα είναι καταρχήν να ξεκουραστώ όσο μπορέσω και να προετοιμαστώ όσο καλύτερα γίνεται για μια χρονιά. Είναι πολύ δύσκολο. Θέλω να είμαι μαζί με την ομάδα, έτσι θα εκεί βλέπω να πηγαίνει. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Είμαι αισιόδοξος, θα πάνε όλα καλά. Εντάξει, ναι, ευχαριστούμε. Είναι ένα βήμα για να φτάσουμε την ομάδα εκεί που ήταν. Αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ο στόχος είναι μέσα στα, ήταν μέσα στα σχέδιά σας. Δεν κοιτάξτε το πραγματικό. Πώς ένιωσες σήμερα που είναι το παιδί να παίζει, αλλά την ίδια στιγμή να ξέρεις να πάρεις ένα μετάλλιο στη σημερινή προσπάθεια. Καλά μου μεγάλη για την ομάδα, γιατί τα καταφέραμε όλοι μαζί και μαζί γινόμαστε. Τώρα το τραυματικό, εντάξει, στεναχωρία είναι ότι δεν μπορώ να γιορτάσω όπως θα ήθελα μαζί με τα παιδιά, αλλά δεν πάει να είμαι χαρούμενος έτσι, όχι επειδή εγώ τραυματίστηκα, το είναι άλλο κομμάτι. Πατάει το δεύτερο, θα συνεχίσω εγώ, θα κάνω την αγωγραφία μου να είμαι γρήγορα πίσω. Και πίσω σε ένα πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα γάμα εθνικής, το ήθελες πάρα πολύ και χρόνια. Έχω να γνωριστώ εκεί 4 χρόνια. Πιστεύω πως θα καταφέρω να γυρίσω δυνατός και θα καταφέρω πιστεύω να αγωνιστώ και να εμφανιστώ αντάξιος για τις αιτήσεις του πράγματος. Και πού θα και τον τίτλο του πράγματος. Καταρχήν, εντάξει, τον τίτλο του πρώτου φορέ πρέπει να το αφιερώσω στην ομάδα πάνω απ' όλα στους παίκτες μου, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί, εγώ δεν θα κατάφερα να βγω πρώτου φορέ, γιατί δουλεύουν άλλοι 10 για να βάλει το κόλλι ο ένας. Και από εκεί και πέρα στην οικογένειά μου, στη μητέρα μου πάνω απ' όλα που συνέχω και δίπλα μου τώρα όλο αυτό το καιρό και με βοηθάει. Από εκεί και μετά στη διοίκηση, σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ.